Μετά από μια πολύ ωραία διαδικασία, η ανακρίτρια και η εισαγγελέας αποφάνθησαν και επέβαλαν προσωρινή κράτηση στον κατηγορούμενο του κ. Μυρογιάννη. Εκ του αποτελέσματος, οι όποιοι ισχυρισμοί του, οι οποίοι αναπτύχθηκαν στο απολογητικό του υπόμνημα, δεν έγιναν αποδεκτοί από τις δικαστικές αρχές. Και θα οδηγηθεί περαιτέρω στις φυλακές. Πώς σχολιάζει την απόφαση? Δεν μπορώ, δεν δύναμαι να σχολιάσω μία απόφαση του αν και κατά πόσον που διατάσσει μία προσωρινή κράτηση. Έτσι έκριναν η ανακρίτρια και η εισαγγελέας και οφείλουμε όλοι να δεχθούμε τη συγκεκριμένη απόφαση. Όσον αφορά το κεφάλαιο, το αν αυτή η συγκεκριμένη απόφαση ικανοποιεί την οικογένεια, σαφέστατα ναι. Είναι κάτι το οποίο μας ικανοποιεί στο ότι αυτή η απόφαση. Λέει να αποφυλακιστεί. Τη στάση του κατηγορουμένου, αυτό που λέει για το παιδάκι. Κύριε Σαμιώτη, δεν μπορώ να εκτιμήσω και δεν μπορώ να σχολιάσω τη στάση οποιοδήποτε κατηγορουμένου, πολλο δε μάλλον του συγκεκριμένου. Αυτοί που κρίνουν τους υπερισπιστικούς ισχυρισμούς έκριναν ήδη. Δεν χρειάζεται κανένα δικό μου σχόλιο. Γιατί άργησε τόσο? Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ξέρω. Να σας ρωτήσω, θα έχει και συνέχεια η υπόθεση αυτή? Με καταθέσεις, θα ακριβούν οι καταθέσεις και άλλα? Φυσικά, η ανάκριση είναι συνεχίζεται. Μετά από μία επτάωρη απολογητική διαδικασία ενώπιον της κυρίας ανακριτού και στη συνέχεια στην κυρία εισαγγελέα, ο εντολέας μου εξέθεσε τα όσα είχε να εκθέσει, αξιολογήθηκαν και εκρίθη προσωρινά κρατούμενος. Η υπόθεση συνεχίζεται και η διαδικασία περνάει στο επόμενο στάδιο, οπότε θα δούμε τι μελιγενέστε. Τι είναι αυτό που ισχυρίζεται ο πελάτης σας? Το έχω ήδη ξεκαθαρίσει από χθες. Η βασική του θέση είναι ότι δεν υπάρχει διάπραξη του αδικήματος του βιασμού. Ανεγνώρισε ότι είχε ερωτικές επαφές με την ανήλικη, αλλά κατόπιν συνενέσεως αυτής. Αυτά είπε στον... Και αυτή ήταν η αρχική του θέση, δηλαδή, πριν τον αναλάβω. Μου είχε δηλώσει, γιατί αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ, ότι θα ομολογήσω και να τιμωρηθώ στο βαθμό που μου αναλογεί. Δηλαδή, για ό,τι έκανα, αλλά όχι για ό,τι δεν έκανα. Αρνείται, δηλαδή, ρητά το θέμα του βιασμού. Υπάρχουν πληροφορίες ότι εσέλιξε και σε άλλα κορίτσια? Όχι, είναι εσφαλμένες αυτές οι πληροφορίες. Υπάρχει μια κατάθεση μια συναθλήτρια της Γαριφαλιάς, η οποία αναφέρει ένα περιστατικό ότι όταν την καληνύχτησε, τη χτύπησε στο πόδι. Δεν τίθεται θέμα τέτοιο. Όχι. Ορίστε. Είστε πολλά χρόνια δικηγόρος έμπειρος. Μπήκα στο 36ο. Βιασμό, όταν μιλάμε για ερωτική σχέση με μια ανήλικη, αυτό τι είναι για ένα παιδί που δεν έχει τη γνώση? Δεν το να λάβει από... Με συγχωρείτε, αυτό αφορά την άλλη κατηγορία της κατάχρησης ανηλίκου, την οποία την ομολόγησε. Εντάξει, και είναι αδιάφορο αν έχουμε συνένεση ή δεν έχουμε, καθότι είναι γυμναστής και ήταν υπεύθυνος. Αυτά τα λέει ο νόμος, δεν τα λέω εγώ. Όμως ο βιασμός είναι κάτι άλλο. Είναι η άσκηση βίας, είτε σωματικής είτε καθιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως περιγράφεται η σχετική διάταξη, πράγμα το οποίο το αρνείται κατηγορηματικά. Ξέρετε, ο βιασμός είναι ένα αδίκημα με... Όχι ότι το άλλο είναι με λιγότερη απαξία, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, ο βιασμός είναι ένα αδίκημα που έχει πολύ μεγάλη κοινωνική απαξία. Το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω. Όλοι μας ζούμε στην κοινωνία, όλοι μας έχουμε παιδιά ή ανήψια ή οτιδήποτε άλλο και πρέπει να είμαστε σε απόλυτη σχέση με τη λογική και την πραγματικότητα. Γι' αυτό το λόγο και είπε αυτά τα οποία είπε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε. Έχει δείξει πεντεμέλεια εντάξει? Το γεγονός ότι ομολόγησε αυτά που ομολόγησε, τι άλλο σας λέει? Κοιτάξτε, θα μπορούσε κάλλιστα με το ίδιο αποτέλεσμα, όχι σχολιάζω τον κύριο. Δεν είναι απαραίτητο. Θα σας απαντήσω με πάρα πολύ ηρεμία και νυφαλιότητα. Θα μπορούσε να έχει, βεβαίως, θα μπορούσε να έχει το ίδιο αποτέλεσμα της προφυλακίσεως, της προσωρινής κρατήσεως μάλλον, και αν ειρνείτο και έλεγε δεν συνέβη τίποτα. Τότε δηλαδή θα ήμασταν... Μήπως το γνώριζε εξ αρχής και ήθελε το ελαφρυντικό της ειλικρινής πεντεμέλειας? Δεν πάει έτσι, ξέρετε.
Τα δικαστήρια δεν κρίνουν έτσι.